Και περνάμε στον επόμενο αγώνα. Να υποδεχτούμε έναν αθλητή από το West Warriors, του Σταύρου Πατζή, Γιονάκης Παναγιώτης. Αντίπαλός του στην κόκκινη γωνία με προπονητή τον Μπάρη Βασιλικό, Χαριτάκης Κωνσταντίνος. Για το δεύτερο αγώνα της βραδιάς. Κόκκινη γωνία, Χαριτάκης Κωνσταντίνος, μαχητές καβάλας του Πάρη Βασιλικού. Μπλε, Παναγιώτης Γκιονάκης, του Σταύρου Χατζή, από West Warriors. Και ξεκινάμε. Ωραία στημένοι οι δύο αθλητές. Δυνατό low kick από Χαριτάκη. Δίνει το χώρο στον αντίπαλό του και τον περιμένει για να το με το low kick. Ωραίες αποφυγές. Ξεκίνησαν πολύ δυνατά και οι δύο αθλητές. Το κέντρο του ρίγκ ο Γκιονάκης. Ένα ωραίο δεξί στο πίσω πόδι. Πολύ ωραίο αριστερό direct, πολύ ωραίο δεξί κλωσέ, το Χαριτάκη. Και απάντηση με το δεξί low, στην πίεση στη γωνία. Ακούμε και τις οδηγίες του Πάρη του Βασιλικού. Αρκετά ψηλότερος και ο Χαριτάκης. Θα δούμε αν θα το εκμεταλλευτεί αυτό. Ίσια χτυπήματα. Ένα αλλάκτισμα χαμηλά, διακοπή λίγο από το διαιτητή. Έτοιμος ο Χαριτάκης. Ωραίος συνδυασμός. Ξανά ένα ακόμα δεξί κροσέ μακρινό. Πιέζει με τη σειρά του ο Γκιονάκης. Δυνατός και εκρηκτικός ο Χαριτάκης. Πολύ καλό. Αριστερό μακρινό κροσέ. Ένα πολύ ωραίο δεξί στο ακριβώς πριν το καμπανάκι για το Χαριτάκη. Και δεύτερος γύρος, ξεκινάνε οι δύο αθλητές. Για να δούμε μετά τις οδηγίες και των προπονητών τους. Ξεκινάει δυνατά ο Γκιονάκης, τον απέφυγε ο Χαριτάκης. Και το δεξί μπήκε πολύ καλά αυτό του Χαριτάκη. Πολύ καλά. Δεξί κροσέ πάλι στην κόντρα. Οι οδηγίες του Γκιονάκη είναι να πιέσει, να μπει μέσα. Και ό,τι ακριβώς του φωνάζει ο προπονητής του, το ίδιο εκτελεί ο Χαριτάκης. Διακοπή λίγο από το διαιτητή. Μια μικρή διακοπή για τη μύτη που άνοιξε. Εντάξει. Έτοιμος ο Γκιονάκης, συνεχίζει τον αγώνα του.
Ωραίο το δεξί λόγο αυτό. Και απαντάει και ο Χαριτάκης με δεξί λόγο. Είναι πολύ εκρηκτικός ο Χαριτάκης. Βλέπει καλά. Και με το βοηθάει και η σωματοδομή του για πολύ μακρινά χτυπήματα. Άλλο ένα δεξί στα πλευρά. Και δεξί κροσέ εκεί. Ο Γιονάκης αυτό θέλει να τον στριμώξει στη γωνία, αλλά... Ακούει την εντολή του προπονητή του και ο Γιονάκης να τον στριμώξει στη γωνία. Αλλά έφυγε ωραία ο Χαριτάκης. Καλαμίδα. Διακοπή λίγο για τον εξοπλισμό. Αλλά μετρίεται ταυτόχρονα. Πάει στη γωνία του να διορθωθεί λίγο ο εξοπλισμός του. Αρχίζει, γέρνει λίγο ο αγώνας προς τα κόκκινα. Περιμένει πολύ ωραίο το δεξί κροσέ του Χαριτάκη. Ξανά πάλι. Και αριστερό κροσέ εκεί. Και ένα δυνατό low kick. Και τέλος του δευτέρου γύρου. Ο Γιονάκης δεν έχει βρει λύση στην έκρηξη του Χαριτάκη από απόσταση. Ναι, όπως προείπαμε, κάνει πολύ μακρινά χτυπήματα ο Χαριτάκης. Ναι, από μεγάλη απόσταση. Έκρηξη. Φτάνει τον αντίπαλό του, χτυπάει και φεύγει. Τρίτος γύρος. Εδώ θα πρέπει να δούμε τον Γιονάκη να ανεβάζει στροφές. Σίγουρα θα προσπαθήσει να πιέσει ο Γιονάκης. Αυτό κάνει ήδη στη γωνία. Και ένα πολύ δυνατό αριστερό του Γιονάκη. Πολύ επιθετικός ο Γιονάκης, έτσι έπρεπε να περιμέναμε να τον δούμε σε αυτό τον τρίτο γύρο. Και είναι και οι οδηγίες που έχει. Ταυτόχρονο δυνατό χαμηλό λάκτισμα και από τους δύο. Πιέζει ο Χαριτάκης τώρα. Πάλι το ίδιο Χαριτάκης, σκόραρε από μακριά. Και πάλι άλλη μία διακοπή μικρή για να διορθωθεί ο εξοπλισμός. Ένα λεπτό είναι ακόμα για την ολοκλήρωση του τρίτου και τελευταίου γύρου. Και όλα έτοιμα, συνεχίζουμε. Πιέζει ο Γιονάκης εκεί. Δύο ίσια από το Χαριτάκη και άλλο είναι ένα. Στο παιχνίδι του Χαριτάκη. Η απόσταση και τα μακρινά χτυπήματα. Τελευταίο μισό λεπτό του αγώνα. Προσπαθεί να πιέσει και ο Γιονάκης. Στη γωνία, στόπ από το διαιτητή. Και άλλη μια διακοπή για διόρθωση του εξοπλισμού. Τελευταία 8 δευτερόλεπτα του αγώνα. Και τέλος του αγώνα. Πολύ ωραίος αγώνας, δυνατός και από τους δύο αθλητές. Διαφορετικά στυλ οι δύο αθλητές. Υψηλό το επίπεδο, πάρα πολύ ωραίος αγώνας.
Για την απονομή θα θέλαμε να καλέσουμε τον κύριο Κολυβάρη Περικλή από την Apex Sports. Το νέο site στην ενημέρωση. Νικητής λοιπόν. Κόκκινη γωνία, ο Κωνσταντίνος Χαριτάκης. Με ομόφωνη απόφαση λοιπόν, νικητής κόκκινη γωνία, ο Χαριτάκης Κωνσταντίνος.